το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την δεξαμενή, την δεξαμενή μεγάλης ηλικίας, αντιμετωπίστηκε άμεσα από εμάς. Η πόλη δεν έχει ζητήματα υδροδότησης και ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε και η χρηματοδότηση αλλά και η διαδικασία μέσα από την οποία θα κατασκευαστεί μια καινούργια δεξαμενή σε παρακείμενο χώρο που θα τροφοδοτεί αδιάλειπτα την πόλη έτσι ώστε να μην έχουμε φαινόμενα υψηδρίας. Γνωρίζετε ότι η πόλη αυξάνει. Οι επισκέπτες είναι πάρα πολύ για όλο το χρόνο πλέον. Εμείς σχεδιάζουμε όλες αυτές τις βασικές υποδομές σε πολύ μεγάλο επίπεδο και τις σχεδιάζουμε με την προοπτική μιας πόλης πλέον των 100.000 κατοίκων για τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά την υδροδότηση, δεν είναι μόνο το κομμάτι της δεξαμενής. Προφανώς και έχουμε στοχεύσει και έχουμε εξασφαλίσει περίπου χρηματοδοτήσεις περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 3 χρόνια. Οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες σχετίζονται για έργα που έχουν να κάνουν με την επάρκεια του νερού και για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα του νερού. Θα μας πάρει αρκετό χρόνο για να σας αναλύσω το τι σημαίνουν όλα αυτά. Ένα μόνο θα σας πω, ότι ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή μιας πολύ μεγάλης δεξαμενής στην περιοχή εδώ στον Αγιάννη τον Καρβούνι, στο κάστρο της Καλαμάτας, η οποία δεξαμενή με την λειτουργία της προφανώς και θα εξασφαλίζει την υδροδότηση της πόλης και θα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα ζητήματα. Ταυτόχρονα με την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του πηδήματος στην πόλη της Καλαμάτας, του αγωγού του Θείου Οχτανής, ο οποίος έχει κάποια κατασκευαστικά προβλήματα και αυτά δεν διαφέρουν από τα προβλήματα που έχουν τα υπόλοιπα έργα για το λόγο ότι σε περίοδο υγειονομικής και οικονομικής εν συνεχεία κρίσης όλα αυτά χτύπησαν και αναδείχθηκαν και εμπόδισαν την ομαλή υλοποίηση των έργων. Και το λέγω αυτό διότι οι δύο αυτές κρίσεις δημιούργησαν αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, οι οποίες δεν είχαν προβλεφτεί στην έκπτωση του εργολάβου, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δημιούργησαν μία δυστοκία στην προμήθεια αυτών των υλικών, τα οποία δεν παράγονται στην Ελλάδα, αλλά εισάγονται από τρίτες χώρες. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο, όχι μόνο για την Καλαμάτα και για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα έργα μας, και του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και των υπολείπων Δήμων της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά την επάρκεια του ήδη έχει ξεκινήσει, έχει ολοκληρωθεί και έχει ξεκινήσει το έργο της τηλεδιαχείρισης της λειτουργίας όλου του δικτύου ίδρευσης, που αφορά γεωτρήσεις, αντιλιοστάσεις, δεξαμενές και τους αγωγούς ίδρευσης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε από αυτό να εξασφαλίσουμε την πλήρη επάρκεια. Είναι σε φάση η αντικατάσταση του δικτύου του παλιού δικτύου ίδρευσης μέσα στο κέντρο της πόλης. Έχουμε άλλο ένα έργο το οποίο είναι σε διαδικασία για να αντικατασταθεί πάλι το παλιό δίκτυο πόλης και αυτό σχετίζεται με την ποιότητα του νερού. Σε ό,τι αφορά, κλείνοντας για την ίδρευση, σε ό,τι αφορά την επάρκεια αλλά και την ποιότητα του πόσιμου ύδατος στην περιοχή μας, έχουμε σε εξέλιξη έργα της τάξης των 55 εκατομμυρίων ευρώ. Τα υπόλοιπα έργα που σχετίζονται με τις αστικές αναπλάσεις και που διαμορφώνουν αυτή την πόλη που όλοι θέλουμε, είναι σε εξέλιξη με όλες τις δυσκολίες τους που έχουν να κάνουν με ό,τι είπαμε και προηγουμένως. Αυτές είναι οι βασικές αιτίες, οι μεγάλες εκτόσεις που δόθηκαν όταν διαγωνίστηκαν τα έργα αυτά λίγο πριν από την κρίση και που δημιούργησαν και που η κρίση στη συνέχεια δημιούργησε όλες τις παρενέργειες προμήθειας των υλών αλλά και υλοποίησης των έργων. Γενικά είμαστε αισιόδοξοι. Σε δύο απανωτές κρίσεις, την υγειονομική και την ενεργειακή, κατορθώσαμε να είμαστε διεκδικητικοί. Πλέον των 100 εκατομμυρίων έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια επιδημαρχωτίας του κ. Βασιλόπουλου αυτής της δημοτικής αρχής στην πόλη της Καλαμάτας και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό αρκετά άλλο μας κάνει υπερήφανους διότι ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο στην προσδοκία των συμπολιτών οι οποίοι μας κρίσαν το 2010.